Πάμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε, εφόσον ήδη το υποσχεθήκαμε, να μιλήσουμε και να κάνουμε ένα wash to best πάνω κάτω στην σχετικά σύντομη δισκογραφία των Ελλήνων Blacksters από Αθήνα, Thou Art Lord. Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι όταν μιλάμε για το ελληνικό black metal, Hellenic black metal, για να μην μιλήσω για το χαρακτηρισμό, γιατί δεν μου αρέσει να το χρησιμοποιώ, του καταλαβαίνετε ποιο του γαμό και τα λοιπά, okay. Black metal. Λοιπόν, όταν μιλάμε για το ελληνικό black metal, η μεγάλη μου αγάπη είναι πάντα, τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω, είναι η Varathron, από τα Γιάννενα, καταγωγή από Γιάννενα. Ενώ παλιότερα, ας πούμε, είχα τον ενδιασμό εάν στην πρώτη θέση του ελληνικού black metal, στα μεγάλα τουλάχιστον ονόματα, θα έβαζα ή Νεκρομάντια ή Thou Art Lord. Και με τον καιρό λίγο οι Varathron πήραν τη θέση αυτών των δύο συγκροτημάτων. Δηλαδή, αν με ρωτούσατε πριν 10 χρόνια, θα σας έλεγα Νεκρομάντια. Μετά, ίσως πριν γύρω στα 8 χρόνια, θα σας έλεγα Thou Art Lord, σχεδόν ίσο με Νεκρομάντια. Και σήμερα λέω Varathron. Αλλά γενικότερα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Thou Art Lord είναι ένα από τα ιδιαίτερα συγκροτήματα του χώρου, όπου το ιδιαίτερο μαζί τους είναι ότι ποτέ δεν ήταν μόνο ξεκάθαρο ελληνικό black metal. Είχαν από την αρχή τους πάρα πολλές άλλες επίσης κατευθύνσεις, τόσο προς, έκλειναν το μάτι προς το thrash, όσο επίσης έκλειναν το μάτι και προς το death metal. Ιδιαίτερα επιρροές από Morbid Angel είναι χαρακτηριστικές στις μετέπειτα, θα πω έτσι, δουλειές τους. Και στα φωνητικά και τα λοιπά, υπήρχε έντονο αυτό το μείγμα μεταξύ black thrash και death metal ήδη από την αρχή. Οι Thou Art Lord βασικά ξεκίνησαν ως ένα είδος project περισσότερο από μέλη τόσο των Rotting Christ όσο και των Νεκρομάντια κυρίως, αλλά στην πορεία μπήκανε και περάσανε και μέλη από Septic Flesh μέσα, περάσανε και μέλη από Raven Cult, νομίζω ότι ακόμα και υπάρχει μέλος από Raven Cult. Επομένως είναι ένα συγκρότημα το οποίο super, θα το λέγαμε, σούπερ συγκρότημα του ακραίου μεταλλικού ελληνικού χώρου. Βασικά δεν έχουν κυκλοφορήσει πολλές κυκλοφορίες, 5 full length album για την ώρα από τότε που δημιουργήθηκαν το 1993 στην Αθήνα, και έχουν βέβαια βγάλει διάφορα EP, έχουν βγάλει επίσης διάφορα, πώς το λένε, έχουν κάνει split με Ancient Rites, θα μιλήσουμε και αυτό σε λίγο. Και τα βασικά δύο μέλη που το συγκρότημα είναι, ο πυρήνας του συγκροτήματος είναι βασικά ο The Mangus, αμήν τι άλλο ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος, που έχει περάσει τόσο από Rotting Christ στην αρχή, όσο και φυσικά ήταν co-founder των Νεκρομάντια, αμήν τι άλλο έχει βάλει το χεράκι του και σε Septic Flesh, έχει βάλει το χεράκι του σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Yoth Iria, τα τελευταία χρόνια σήμερα και το δικό του συγκρότημα The Mangus, και άλλα, και μπορώ να μιλήσω και για άλλα ονόματα που έχει συμμετάχει. Έχουμε τον Ζαχαρόπουλο και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Σάκη Τόλι από τους Rotting Christ. Αυτά είναι τα δύο βασικά μέλη, κυρία μέλη, τον Thou Art Lord. Από γύρω έχουν περάσει κι άλλοι. Έχει περάσει και ο Θέμης Τόλης, ο αδερφός του Σάκη, από Rotting Christ. Έχει περάσει ο Άκης Καπράνος, έχει περάσει ο Σεθ από Septic Flesh. Έχουμε τον Maelstrom από Raven Cult, και άλλους, τον Ail, έχουμε επίσης τον Gothmog. Γενικότερα υπήρχαν διάφορα μέλη μέσα στο συγκρότημα και από άλλα, και από άλλα συγκροτήματα και μέσα από τον ελληνικό extreme, για το, θα το πω γενικότερα, χώρο. Αμήν τι άλλο, η Thou Art Lord, αν θυμηθείτε και καταλάβουμε λίγο κάτι περισσότερο. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, στον ελληνικό black metal χώρο, τα όρια μεταξύ του μελωδικού, δεν θα έλεγα μελωδικού death, και το πούμε έτσι, και του black metal, του ελληνικού black metal, ήταν αρκετά κοντά.
Για παράδειγμα, δείτε την πρώτη δουλειά, το πρώτο full-length album των Varathron και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ή τις πρώτες δουλειές των Nightfall. Ή ακόμα και τις δύο πρώτες δουλειές με τρεις δουλειές των Septic Flesh. Και θα καταλάβετε ότι η διαφορά μεταξύ του αυτό που λέμε σήμερα μελωδικό death ή death doom και μεταξύ ελληνικού black metal εκείνης της εποχής δεν είναι τόσο τεράστιες. Okay. Πάμε τώρα να κάνω ένα worst to best, πάνω κάτω worst to best, εντάξει, λοιπόν, αλλά πριν από αυτό να απειλήσω ότι η Thwart Lord δημιουργούνται, όπως είπα, στην Αθήνα το 93 και ήδη από το 93 βγάζουν διάφορα πράγματα. Βγάζουν πρώτα από ένα demo, κάτω από το όνομα The Cult of the Horned One, με τρία καταπληκτικά κομμάτια. Μετέπειτα κάνουν και split, ένα EP split μαζί με τους Βέλγους Ancient Rites, εκεί έχουν μόνο ένα τραγούδι. Όπως επίσης και βγάζουν και ένα EP το 93 με το όνομα Διάβολου Αρχαίες Λεγιώνες. Διάβολου Αρχαίες Λεγιώνες, okay, και αυτό βγήκε το 93 όπως είπα. Και μετέπειτα πρέπει να φτάσουμε το 94, κάτω από την Unisound, την ελληνική Unisound, βγάζουν το πρώτο τους full length album και το δεύτερο επίσης βγήκε από την Unisound, το καταπληκτικό Εωσφόρος. Μετέπειτα το 96 βγάζουν ακόμα ένα καταπληκτικό album, το Απολιών, και μετέπειτα υπάρχουν 6 χρόνια περίπου διακοπής, χεία τους, το συγκρότημα μπαίνει σε διάλειμμα, μέχρι που ξαναεπιστρέφουν πια το, πότε ήτανε, το 2000, το 2002 νομίζω, ναι, το 2002 που ξαναγυρίζουν με το τρίτο τους full length album, όπου εκεί πέρα υπάρχει πια διαφορά στον ήχο. Έχουν αλλάξει τον ήχο τους, όπως θα μιλήσουμε σε λίγο. Τότε βγάζουν το DV8, το πούμε έτσι, το 2002 ήτανε, και μετέπειτα έρχεται το επόμενο album, τρία χρόνια μετέπειτα, το Orgia Daemonicum το 2005, και μετέπειτα πάλι έχουμε μια διαφορά κάποιων χρόνων που έρχεται που ξαναγυρίσανε και βγάλανε το 2013 το τελευταίο τους full length album μέχρι την ώρα, The Regal Pulse of Lucifer, και το 2022 είχαμε καινούριο EP. Είχαμε καινούριο EP κάτω από το όνομα Daemoniorum. Ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο. Και ίσως είναι ένα, αυτό το EP μας ανοίγει την πόρτα με τρία κομμάτια. Μας ανοίγει την πόρτα για να μας δείξει ότι πλησιάζει, τώρα είναι κάτω από τη Flocka Records, αν δεν κάνω λάθος, ότι πλησιάζει ίσως το επόμενο έκτο full length album, το Thwart Lord, ίσως μέσα στην επόμενη χρονιά θα δείξει. Πάμε όμως τώρα να κάνω ένα worst to best. Λοιπόν, προτού όμως μιλήσω για τα full length album τους, τα 5 full length album τους για την ώρα, θα κάνω ιδιαίτερη μνήμα επάνω σε αυτό το καταπληκτικό demo του 93, όπως είπα, The Cult of the Horned One, που ενώ έχει μόνο τρία κομμάτια, μπορώ να σας πω ότι είναι, μάλιστα αυτό βγήκε, η distribution έγινε από την Bowel of Noise Underground Record Store. Λοιπόν, και δεν είμαι σίγουρος εδώ πέρα, φυσικά είναι μέσα ο Μάγκους, φυσικά είναι ο Σάκης ο Τόλης, για να δούμε ποιος άλλος ήταν εδώ πέρα, ο Gothmog στα φωνητικά, εδώ λέει Drums, Lord Diamond, okay. Τι ήθελα να πω, μπορώ να πω ότι στο συγκεκριμένο αυτό demo, ιδιαίτερα το κομμάτι The Era of Satan Rising, που με αυτό κλείνει το πρώτο τους άλμπουμ, το Εωσφόρος, εδώ ακούγεται πολύ πιο καλύτερο, πολύ πιο καλό. Εδώ ακούγεται πραγματικά πολύ πιο ίσως μελωδικό, σε ένα σημείο πολύ πιο black, ελληνικό black πάντα, και αυτό το προτιμώ ιδιαίτερα το συγκεκριμένο αυτό EP, λέω, αυτό το συγκεκριμένο demo, δηλαδή αν μερικές φορές νομίζω ότι τα κομμάτια είναι καλύτερα παιγμένα κατά τη δική μου γνώμη από ό,τι στις κανονικές τους εκτελέσεις στο συγκεκριμένο demo. Thwart Lord λοιπόν, με το, πώς το λένε, το αυθεντικό λογότυπο της μπάντας. Και τώρα
Αμήν τι άλλο, εδώ πέρα γράφανε μέσα στο demo το εξής. This release is an answer to all the trendies that nowadays poison our precious music, black metal. Ok. Το ιδιαίτερο της υπόθεσης είναι ότι όπως θα δούμε στην διάρκεια, μετέπειτα βάλανε και death metal στοιχεία στον ήχο τους. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, επόμενη, τώρα ξεκινάω το worst to best, στην ουσία του πράγματος. Και στην πέμπτη θέση, για μένα έρχεται ένα άλμπουμ το οποίο πραγματικά το έχω βάλει κι άλλες φορές να το ακούσω και δεν μου κάθεται, πραγματικά δεν μου κάθεται. Το Orgia Daemonicum, το τέταρτο τους full length album, το οποίο βγήκε το 2005. Λοιπόν, το οποίο αυτό album, η ουσία που δεν συνδυάζει, κάτι εδώ πέρα δεν πάει καλά. Εδώ θα σας πω, υπάρχουν και τα thrash στοιχεία πολύ έντονα, παρόμοια με αυτό που και τα death metal στοιχεία μπορώ να πω. Κάτι παρόμοιο που παίχτηκε με το προηγούμενο album, το DV8. Λοιπόν, είναι η συνέχεια του σε ένα σημείο. Το πρόβλημα του συγκεκριμένου άλμπουμ εγώ θα το θεωρήσω ότι βασικά τα drums, όπως κάποιοι γελάνε και έχουν πλέκει σε ένα σημείο, δεν έχουν τόσο άδικο. Τα drums εδώ ακούγονται σαν το Sit Anger των Metallica. Αυτό το πραγματικά, όσες φορές και αν το έχω βάλει να το ακούσω, αυτό το θέμα του drums που ακούγεται πραγματικά σαν Sit Anger, χαλάει το όλο κομμάτι. Παρεμπιπτόντως όμως εδώ πέρα, να πω ότι κομμάτια που ξεχωρίζω, Hecate Unveiled, ένα Operation of His Hands και το καταπληκτικό επίσης He the Great Worm. The Gnostic Code επίσης καλό κομμάτι, αλλά αυτά είναι πάνω κάτω τα κομμάτια που ξεχωρίζω και τελειώνει εδώ πέρα, έχουν κάνει ένα προς τον ένα cover επάνω στους καταπληκτικούς Βρετανούς Onslaught στο κομμάτι Power from Hell, που είναι νομίζω από το debut των Onslaught, των Βρετανών Onslaught. Και αυτό το βάζω στην τελευταία αυτήν θέση, το Orgia Daemonicum. Πάμε παρακάτω. Τέταρτη θέση. Στην τέταρτη θέση θα έρθει για εμένα το τρίτο τους άλμπουμ του 2002, αυτό που αποκαλείται ως DV8. Το DV8, μάλιστα, έχω το συγκεκριμένο άλμπουμ και είχε επανακυκλοφορήσει από το Metal Hammer, το ελληνικό Metal Hammer. Παρεμπιπτόντως εδώ πέρα έχουν μέσα και το τελευταίο του EP, το Daemoniorum, εδώ μέσα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Και εδώ πέρα ακριβώς η ουσία είναι όπως και στο Orgia Daemonicum, έχουν αυτόν τον ήχο, τον καινούριο τους ήχο, που είναι αρκετά black thrash με κάποιο industrial, πώς το λένε, πέρασμα και death metal που θυμίζει Morbid Angel, ιδίως Morbid Angel. Και αυτόν τον λόγο δεν είναι κακό το άλμπουμ, αλλά δεν είναι ο παλιός καλός ήχος, αυτός ο πιο black metal ήχος, όπως μας γνώρισε, black thrash metal ήχος, όπως τους γνωρίσαμε κυρίως στα δύο πρώτα τους full length. Και για αυτό το λόγο, εδώ πέρα θα ξεχώριζα γενικά και όριστα το Baphomet Meteor ή το Crowing the Winged Skull, Enthroning the Dragon. Για παράδειγμα, σαν γενικές γραμμές, αλλά υπάρχουν εδώ πέρα, ας πούμε, κομμάτια όπως για παράδειγμα το Desire Lasted Incubus, το οποίο είναι εντελώς άσχετο κομμάτι. Οκ. Γενικότερα και αυτό το λόγο είναι, νομίζω ότι αυτό το άλμπουμ έχει τις στιγμές του, έχει όμως και κάποια, δεν συνδέεται όμως με τον ήχο που μας γνώρισαν οι Thwarted Lords στα δύο τους full length, τα πρώτα τους. Φυσικά όμως το προτιμώ καλύτερα από το Orgia Daemonicum. Να πω την αλήθεια ότι από εδώ ξεκίνησα να χρησιμοποιούν και αυτό το καινούριο τους, θα λέγαμε, logo, το οποίο, ας πούμε, καλό, αλλά δεν είναι σαν το πρώτο, το αυθεντικό. Και τώρα
Να συνεχίσω. Τρίτη θέση. Στην τρίτη θέση έρχεται το τελευταίο full length album τους για την ώρα. Το, όπως είπα, The Regal Pulse, Pulse of Lucifer, το οποίο βγήκε το 2013 με ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο. Λοιπόν, και μιλάμε εδώ πέρα επαναφορά στον παλιό καλό του ήχο. Σίγουρα είναι λίγο πιο θράση, είναι λίγο πιο death, δεν αφαίρεσαν τα death και τα thrash στοιχεία τους, αλλά πλησιάζει πολύ περισσότερο τα δύο full length, τα πρώτα τους, και γι' αυτό το λόγο είναι ένα άλμπουμ το οποίο το χαίρεσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Μάλιστα το βγήκε από την New World Clear World Now Productions. Σαν γενικές εικόνες, εδώ πέρα θα μπορούσα να ξεχωρίσω ιδιαίτερα το Πολιτεία Δαιμόνων, το δεύτερο τους κομμάτι, επίσης Das Messer, επίσης το Infernarium. Το Infernarium μου έφερε λίγο και από, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου θύμισε ένα λίγο στυλ σαν μούκλα Πολωνών. Το Artificial Malevolence και το Fire and Blood που κλείνει το δίσκο. Καταπληκτικός δίσκος, εμένα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ και επαναφορά φυσικά του κλασικού λογότυπου. Και τώρα πάμε στις δύο πρώτες θέσεις. Δυστυχώς ένα μόνο πράγμα, δεν έχω τα full length album τους ξεχωριστά. Τα έχω σε μια compilation που έχει βγει με τα δύο album μαζί. Με ένα εξώφυλλο, το οποίο δεν θα το έλεγα το καλύτερο του εξώφυλλο. Και ναι, μεν η συγκεκριμένη συλλογή φέρει τον τίτλο Διαβόλου Αρχές Λεγιώνες, που είναι βασικά ο τίτλος, όπως είπα, του πρώτου του EP του 93, αλλά αυτό δεν είναι το, όπως το λένε, δεν είναι το EP εκείνο. Είναι απλά ένα compilation που έχει μέσα και τα δύο full length album του στα πρώτα. Έχει τόσο το Σφόρος. Δηλαδή, αν κοιτάξετε το πρώτο κομμάτι μέχρι το 8ο κομμάτι, μέχρι το, δηλαδή από το For the Last of Lilith μέχρι το The Era of Satan Rising, είναι το Εωσφόρους album του 93, του 93 λέω, του 94. Και από το 9ο κομμάτι, Hate is Thicker Than Love, μέχρι το In Blood We Trust, δηλαδή μέχρι το 16 κομμάτι, τα υπόλοιπα 8 κομμάτια είναι από το Απόλυον του 94. Το Απολιόν του 96, τα σκότωσα. 94 το Εσφόρος, Απολιόν του 96. Και επομένως μιλάμε για και τα δύο άλμπου μαζί, και τώρα γι' αυτό δεν έχω να σας δείξω τα εξώφυλλα. Αν και εδώ πέρα μέσα ο δίσκος έχει, εδώ φαίνεται σαν το εξώφυλλο του Απολιόν. Εντάξει. Και μπορώ να σας πω ότι ένα από τα καλύτερα εξώφυλλά τους είναι φυσικά το εξώφυλλο του Εωσφόρους. Εκεί πάλι χρησιμοποιούσαν άλλο είδος λογότυπου. Okay, πάμε τώρα. Στην δεύτερη θέση, και εδώ ίσως θα μεθάψουν αρκετοί, θα βάλω το ντεμπούτο του άλμπουμ του 94, το Εωσφόρος. Θα μου πείτε, δεν, γιατί πάρα πολλοί λατρεύουν ιδιαίτερα αυτό το άλμπουμ, το οποίο είναι καταπληκτικό, είναι black thrash περισσότερο. Έχει κάποια death metal χρειά στα φωνητικά περισσότερο, είναι περισσότερο black thrash metal περισσότερο. Και θα σας πω, γενικότερα, φυσικά, και πώς το λένε, το κλείσιμο του δίσκου The Era of Satan Rising για μένα είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια που έχουν γραφτεί από τους Stuart Lord γενικότερα. Αλλά σαν σύνολο το album, δεν ξέρω. Αν το συγκρίνω με το δεύτερο τους full length, δεύτερο full length έρχεται πάντα πρώτο. Και γι' αυτό πρώτη θέση θα έρθει το Απολιόν, το δεύτερο τους full length του 96, το Απολιόν, αν μη τι άλλο, όπου στο δεύτερο τους αυτό άλμπουμ, πώς μπορούσα να μην το βάλω στην πρώτη θέση τη στιγμή που έχουμε εδώ πέρα τον ύμνο. Γιατί, ναι μεν, λατρεύω το The Air of Satan Rising, αλλά ο ύμνος, για εμένα, τον Thuart Lord, θα συνεχίσει να είναι το Societas Satanas. Καταπληκτικός ύμνος, black thrash ύμνος, που δεν μπορεί, πραγματικά για μένα, ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι, είναι
τόσο δηλαδή που λέει το συγκρίνω με το Ascent Pride των Νεκρομάντια. Τόσο φωνατό και το θεματολογικό θέμα από πίσω, αλλά όχι μόνο. Μουσικά είναι, ας πούμε, αν ρωτάμε τι είναι black metal ελληνικό, για κάποιον που δεν γνωρίζει. Εντάξει. Φυσικά θα μπορούμε να βάλουμε κάτι από το από Rotting Christ, αν μην τι άλλο, και ιδιαίτερα από τις πρώτες δουλειές τους. Αλλά σαν κομμάτια, κομμάτια, δηλαδή αυτό είναι Hellenic Black Metal. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω, θα μπορούσα να πω, όπως θα μπορούσα να πω πολύ εύκολα, Ascent Pride Νεκρομάντια, σαν κομμάτι, σαν τραγούδι, έτσι μπορώ να πω Society of Satanas. Εντάξει, φυσικά μιλάμε για Black Thrash περισσότερο, αλλά φυσικά και κλείνει και με το In Blood We Trust, που είναι και από το ίδιο και από το demo, αλλά και έχει εδώ πέρα και άλλα κομμάτια μέσα, Prelude to Apocalypse, επίσης καταπληκτικός Black Thrash ύμνος, και αυτό το λόγο, πώς το λένε, βάζω ιδιαίτερα το, πώς το λένε, σαν δεύτερη θέση, σαν πρώτη θέση, το δεύτερο τους full length, το Απολιών, του 1996. Αυτά όσον αφορά τους Stuart Lord από Ελλάδα, από Αθήνα, και ελπίζουμε πραγματικά τόσο ο Μάγκους, ο Ζαχαρόπουλος, όσο και ο Σάκης Τόλης, που τώρα ξαναγυρίζουν και πάλι μαζί, τους είδαμε μαζί και πάλι και με και μαζί με τον πρόεδρο, τον Άλεξ, στο The Gallery, τις προάλλες. Πραγματικά ελπίζω να βγάλουν καινούριο full length album που θα συνεχίζει τον δρόμο τον παλιό καλό τον Thu Art Lord. Από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.